αποδεικνύει την Ελλάδα πρώτη στην παραοικονομία και στην διαφθορά στις 15 χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και βέβαια εμείς θα μιλήσουμε, θα μείνουμε στο σημείο της παραοικονομίας που ξέρουμε πολύ καλά όλοι μας πόσο έχει στηθεί αυτή για να αλληλεγγύσει τα χρήματα του κοσμάκη, να αλληλεγγύσει τα ελληνικά νοικοκυριά, αυτή η μεγάλη αλληλεγγύη των μικροεπενδυτών, των μικροκαταθετών. Υπάρχουν ποινικές ευθύνες, υπάρχουν πολιτικές ευθύνες. Αυτά είναι τα θέματα που θα κουβεντιάσουμε σήμερα και βέβαια έχουμε και τις καταγγελίες από τον δικηγόρο, τον κύριο Λεωνίδα Παυλόπουλο. Καλώς ήρθατε, κύριε Παυλόπουλο, στην εκπομπή. Να περάσουμε αμέσως στους άλλους καλεσμένους. Ο κύριος Παύλος Μαλινδρέτος, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Μικροεπενδυτών Ελλάδας. Ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου, ο κύριος Γιάννης Αγαπητίδης. Καλώς ήρθατε. Ο Εδινός Σαραντοφεκάς, κύριε Αγαπητίδη. Πιστεύω να μας αποκαλύψετε αν έχετε πιάσει στα δίχτυα σας κάποια μεγαλοκαρχαρία. Η κυρία Δέσποινα Ατσάλογλου, η οποία είστε επενδύτρια. Με άλλα λόγια, εκλογισμένη και λαϊλατημένη του χρηματιστηρίου. Περάσουμε λοιπόν στη μεγάλη λαϊλασία των μικροκαταθετών και μικροεπενδυτών από την τελευταία, την πρόσφατη χρηματιστηριακή κρίση και να ζητήσουμε τις πολιτικές και ποινικές ευθύνες. Και πόσο απροστάτευτο ήταν, κυρίε και κύριοι, το επενδυτικό κοινό, πόσα χρήματα τελικά χάθηκαν στο ναό του χρήματος, στην ΦΥΤΕΣ. Όλα αυτά θα κουβεντιάσουμε σήμερα με τους εκλεκτούς καλεσμένους μας. Θα ξεκινήσουμε από εσάς, κύριε Μαλινδρέτο. Υπήρξατε και καθηγητής του Παντού Πανεπιστημίου της Φιλαλτών και σύμβουλος της Τράπεζας Ελλάδος. Να μας πείτε λοιπόν, ποια είναι η Πανελλήνια Ένωση Ελλήνων Μικροεπενδυτών, ΣΥΝΕΠ. Ποιος είναι ο κοινωνικός ρόλος της Ένωσης? Είναι ακριβώς το κοινωνικό πρόβλημα. Ο κοινωνικός ρόλος είναι το κοινωνικό πρόβλημα στο χρηματιστήριο, με την λαϊλασία, όπως είπατε χαρακτηριστικά, ενός πάνω από 1.000.000 Ελλήνων οικογενειών. Επί 3 μέσο όρο, σχεδόν ο μισός ελληνικός πληθυσμός είναι θύμα αυτής της καταστάσεως που έχει δημιουργηθεί. Ξέρουμε πόσα είναι καταγεγραμμένα τα θύματα? Κοιτάξτε να δείτε, λόγω των κωδικών. Υπάρχουν κωδικοί που σε μια οικογένεια που έχουν το ίδιο πορτοφόλι, ας πούμε, είναι 2 και 3. Περίπου οι κωδικοί φτάνουν μέχρι το 1,5 εκατομμύριο, αλλά μιλάμε υπεύθυνα, ας πούμε, ότι από εκτιμήσεις, ας πούμε, φαίνεται ότι είναι γύρω στο 1 εκατομμύριο, ίσως και κάτι παραπάνω, ελληνικές οικογένειες που έχουν κυριολεκτικά κατασταθεί. Ελληνικά νοικοκυριά, μικρομεσαίοι. Απλοί μεροκαμακιάδες, εργαζόμενοι, οι οποίοι συγκέντρωναν τις αποταμιεύσεις τους επί δεκαετίες, το εχάπαξ τους και όλα τα σχετικά, και οι οποίοι βρέθηκαν, θα λέγανε έτσι σε εισαγωγικά, μια ανοιχτή, στο έλεος της εν πάση περιπτώσει της απάτης που συνέβη στο ελληνικό χρηματιστήριο. Να περάσω ήθελα όμως στην κυρία Ατσάλογλου, η οποία είστε μικροεπενδύτρια και τελικά και εγκλωβισμένη και λαϊλατημένη. Πείτε μας λοιπόν, πώς φτάσατε σε αυτό το αποτέλεσμα? Έφτασα, να σας πω, ήμουνα επαγγελματία. Είσαστε χρόνια επενδύτρια του χρηματιστηρίου? Όχι, χρόνια επενδύτρια το 99. Το 99 μπήκα κι εγώ. Πώς έφτασα δηλαδή να βάλω τα χρήματά μου στο χρηματιστήριο? Να σας πω, βλέποντας, ακούγοντας μάλλον πολιτικούς παράγοντες που έλεγαν ότι η οικονομία της Ελλάδος αντικατοπτρίζεται από το χρηματιστήριο, βλέποντας ανθρώπους δίπλα μου οι οποίοι από τη μια μέρα στην άλλη έκαναν χρήματα, παρασύρθηκα κι εγώ, να το πω έτσι, και έβαλα κι εγώ τα χρήματά μου. Λοιπόν, κόπο δηλαδή μια ζωής. Πρωτοκαλή παραπληροφόρηση. Ακριβώς. Χάσατε πολλά λεφτά? Έχω χάσει. Ποιες είναι οι κινήσεις που έχετε κάνει? Θα καταφύγετε στη δικαιοσύνη? Μέσω του ΣΥΝΕΠ. Μέσω του ΣΥΝΕΠ. Ό,τι μπορέσουμε, δηλαδή ότι είμαστε αποφασισμένοι. Υπήρχαν δηλαδή και κάποιοι οι οποίοι σας παραπληροφόρησαν πέρα αυτά που ακουγόντουσαν. Των πολιτικών, πέρα από την νόμη.
και τα παπαγαλάκια. Λοιπόν, τα οποία παπαγαλάκια. Οι διάφοροι αναλυτές, οι εφημερίδες, όλα αυτά. Ο κύριος του ΣΥΝΕΠΟ, της Πανελλήνιας Ένωσης Μικροεπενδυτών Ελλάδος, ο εκοφαντικός θόρυβος της φούσκας του χρηματιστηρίου βεβαίως εξανέμισε στον αέρα, ξετίναξε στον αέρα τα ελληνικά νοικοκυριά. Πιστεύετε μπορούμε να μιλάμε σήμερα για πραγματικό επενδυτικό ελληνικό χρηματιστήριο ή για μεγαλοκαρχαρίες που έστησαν με κόλπο γκρόσιο? Πολύ καλά το τοποθετήσατε, κυρία Μιχανάτη. Οπωσδήποτε είναι στο ελληνικό χρηματιστήριο από τα τέλη περίπου του 99 μέχρι και σήμερα. Θυμάμαι από το... δεν είχε προηγούμενο σε κανένα άλλο σημείο του πλανήτη μας. Είστε και εσείς από το κλεβόμενο. Εξάλλου η λέξη κόλπο γκρόσο ήταν μια λέξη την οποία την είχα πει εγώ από το ραδιόφωνο το δικό σας εδώ, το Business Radio, που μάλιστα θυμάμαι είχαμε κάνει και πολύ μεγάλο αγώνα για να κρατηθεί. Είστε ο πρώτος που εισήγαγε τον όρο. Δηλαδή. Τον όρο. Όπως και μερικούς άλλους όρους. Βέβαια, κοιτάξτε, οπωσδήποτε είναι χρηματοοικονομικοί παράγοντες και μάλιστα τέτοιου είδους, οπωσδήποτε δεν χρωστάει κανείς να δώσει θύματα σε κανέναν. Αλλά αυτό το οποίο έγινε δεν υπάρχει προηγούμενο ποτέ στην ιστορία των χρηματοοικονομικών κύκλων. Και ειδικά των χρηματιστήριων. Ποιοι είναι τελικά οι θύτες? Ο κόσμος αναρωτιέται ποιοι είναι οι θύτες. Θα σας πω. Οι θύτες, θα σας φανεί περίεργο, οι θύτες δεν είναι πάρα πολλοί. Ήταν μάλλον ένα καλωστημένο σχέδιο το οποίο είχε κοινωνικο-οικονομικο-πολιτικούς λόγους για να γίνει το συγκεκριμένο, στο συγκεκριμένο τόπο και χρόνο. Τότε. Με μία μικρή παρένθεση. Αυτών των κυρίων απλά βιάστηκαν γιατί δεν τους είχε κάτσει καλά, ας το πούμε έτσι. Δεν τους είχε καθίσει καλά. Δηλαδή, μεσολάβησε ένας σεισμός. Αν θυμάστε ο μεγάλος σεισμός που είχε γίνει στην Αττική. Αυτός έκανε τα πράγματα πολύ πιο γρήγορα. Αυτά είναι πάρα πολύ. Είναι γνωστά όλα αυτά. Να περάσουμε όμως τον κύριο Λεωνίδα Παυλόπουλο, ο οποίος είναι και υπερασπιστής πολλών θυμάτων του χρηματιστηρίου. Ποια είναι η δική σας έρευνα, κύριε Παυλόπουλο? Έχω να πω το εξής, ότι το χρηματιστήριο είναι πράγματι ένα πρωτόγνωρο κοινωνικό, πολιτικό κόλπο, αλλά μέχρι σήμερα δεν έχουμε μάθει το εξής. Ποιοι το έστησαν, ποιοι τα πήραν. Αυτό ακριβώς. Το ερώτημα είναι αυτό. Λόγια ακούμε πολλά, αλλά η ουσία του θέματος ή τα μπακέρα είναι άγνωστη στον κόσμο. Και δεν είναι μόνο αυτό. Το θέμα είναι ότι χρόνια πολλά πριν το χρηματιστήριο δεν είχε τέτοια άνοδο τιμών μετοχών. Πώς ξαφνικά σε μια νύχτα έγινε αυτολίκον στο θέμα του μαζέματος του χρήματος των Ελλήνων πολιτών? Αυτό και εκεί δεν απαντάει κανείς. Γιατί το θέμα είναι ποιος επαναλαμβάνω το έστησε ή ποιοι έστησαν το παιδί αυτή και ποιοι πήραν τα χρήματα αυτού του λαού. Ερώτημα που ακόμη δεν έχει απαντηθεί. Ερώτημα που δεν έχει ρωτηθεί. Γιατί το έστησε? Δηλαδή, και εδώ ακούω και μεγάλους επιχειρηματίες ότι έχασαν κάτι δισεκατομμύρια. Αυτοί οι επιχειρηματίες δεν βάζουν κάποιους ανθρώπους να ρωτήσουν τι έγινε, βρε παιδιά. Τι έγινε, λοιπόν, πείτε μου εσείς που έχει καταλήξει η δική σας έρευνα και πώς θα υπερασπιστείτε τα θύματα. Εγώ ακούω το σωματείο αυτό ότι έχει γίνει, αλλά θα πω ένα απλά νομικό πράγμα. Μπορούν την επαύριο να καταθέσουν ασφαλιστικά μέτρα επιδείξεως εγγράφων. Να δώσουν δηλαδή και κάποιες πρακτικές υπευθυνίες. Και αυτοί που έχουν τα χαρτιά που θα φανεί πίστησαν. Έτσι με λόγια δεν γίνεται. Από εκεί νομίζω το σωματείο είναι η πρώτη αρχή που πρέπει να κάνει. Ασφαλιστικά μέτρα, καταπαντός. Ξέρω κάποιες ερωτήσεις στον πρόεδρο, κύριο Μαλλιμπρέτο, όσον αφορά τη στήριξη των θυμάτων του χρηματιστηρίου. Ακριβώς, γιατί πρόκειται για στημένο παιχνίδι. Πώς σημαίνει ότι έχει φάει 2.000, θα σου πω γιατί είναι στημένο. Η χώρα ξαφνικά σε μερικό χρόνο απόκτησε τόσες μεγάλες επιχειρήσεις που είχαν τόσα χρήματα, τόσες περιουσίες και αλμακατέβαζαν τις μεταχές μέσα σε μια νύχτα. Ο κύριος Αγαπητήτης θέλετε να κάνετε κάτι άλλο? Ναι, ο κύριος Παυλόπουλος, από ό,τι είχα συζητήσει και πριν από λίγο, πριν αρχίσει η εκπομπή, δεν είχε ενημερωθεί διότι δεν άκουγε το Business Radio, τα ραδιόφωνα και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης τα οποία είχαν χρηματιστηριακού περιεχομένου θέματα. Θα ήθελα να απαντήσω λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ γνωστή. Γιατί υπονοείται ότι δεν έχει ενημερωθεί επαρκώς. Ναι, δεν έχει ενημερωθεί επαρκώς, διότι είπε προηγουμένως ότι δεν ξέρει τι τα έκαναν. Είναι απλά τα πράγματα.
Εγώ θα δώσω τη θεωρία τη δικιά λοιπόν μου. Να το καταγγείλετε ποιοι τα έκανε. Εγώ θα δώσω τη θεωρία τη δικιά μου, η οποία αυτή τη στιγμή μας ακούνε οι Έλληνες επενδυτές, γενικά οι Έλληνες, και οπωσδήποτε έχουν το γνώτη σε αυτόν και έχουν μνήμη τελικά και θα καταλάβουν τι εννοώ. Πριν από όσο θα θέλατε να με αφήσετε να ολοκληρώσω. Ναι, θα ήθελα λοιπόν να πω ότι στις αρχές περίπου του 1999 ήταν πανελλαδικά γνωστό ότι οι κύριοι επιχειρηματίες των εισηγμένων εταιριών στο χρηματιστήριο χρωστούσαν τις Μιχαλούς. Δεν ήξεραν, δεν είχαν που την κεφαλή κλείνει. Δεν μπορούσαν να πάρουν ούτε το παραμικρό δάνειο. Θέλω να πιστεύω λοιπόν ότι αυτοί οι κύριοι οι οποίοι χρωστούσαν και δεν είχαν που την κεφαλή κλείνει, από κάπου θα έπρεπε να βρουν αυτά τα χρήματα για να μπορέσουν να διεκπαιρεώσουν τις εργασίες, τις οποίες θα έπρεπε να διεκπαιρεώσουν για το καλό της Ελλάδος, διότι περιμένουμε και την Ολυμπιάδα και είναι οπωσδήποτε πολλά τα έργα τα οποία γίνονται και θα γίνουν. Αυτούς λοιπόν τους ανθρώπους, για να μην μακρηγορώ, πιστεύω ότι κάποιοι πολιτικοί δάκτυλοι, κάποιοι πολιτικοί τους χρησιμοποίησαν, δίνοντάς τους αυτά τα οποία έπρεπε να τους δώσουν για κοινά ωφέλη, για κοινό όφελος. Να μείνουμε επί της ουσίας, κύριε. Για επί της ουσίας μιλάω. Επί της ουσίας μιλάμε, να μην λέμε θεωρίες. Μα δεν είναι θεωρίες, δεν είναι θεωρίες. Μα το σαφέπαμε. Το σαφέπαμε. Δεν είναι θεωρίες. Μπορείτε να μας πείτε ποιοι είναι αυτοί. Αυτό προσπαθώ να σας πω. Είναι αυτά τα πράγματα. Αυτό προσπαθώ να σας πω. Αυτό προσπαθώ να σας πω. Είναι το ερώτημα. Το λένε από το κοντρόλ, πολλοί κόσμοι. Πολλοί κόσμοι, παρακαλώ, ρωτά γιατί η κυβέρνηση, η Επιτροπή Κεφαλαία Αγοράς και ο αρμόδιος υπουργός δεν ανέλαβε ποτέ τις πολιτικές του ευθύνες. Θα με αφήσετε να ολοκληρώσω αυτό που θέλω να πω. Διότι ο κόσμος μας βλέπει και ξέρει πολύ καλά τι εννοώ. Αυτό προσπαθώ να πω, να μας δείτε να ολοκληρώσουν. Θα ήθελα να σας πω ότι, να σας απαντήσω άμεσα λοιπόν. Αυτοί οι κύριοι οι οποίοι δεν είχαν μπραγκί να φορέσουν, θα το πω έτσι, οι επιχειρηματίες και οι οποίοι χρωστούσαν, είναι σοβαρή αυτή η λέξη που λέω. Αυτοί οι κύριοι αυτή τη στιγμή έχουν το λιγότερο από τρεις πισίνες, από τρεις πισίνες, στα τρία συγχωριστά, που τα βρήκαν τα χρήματα αυτά. Που τα βρήκαν τα χρήματα αυτά. Όχι σαν διαπτύσσεων κεφαλαίων, που τα βρήκαν τα χρήματα αυτά. Κύριε Πρόεδρε, πάτε τον λόγο και να πάρουμε και μία... Τα ξέρει ο κόσμος, τα ξέρει ο κόσμος. Αυτό θα ξέρει ο κόσμος τίποτα. Εσείς λέτε ότι δεν θα ξέρει. Όλος ο κόσμος θα ξέρει. Η αυξήση των μεταχικών κεφαλαίων που πήγαν, τα λεφτά αυτά. Δεν απαντάτε όμως το σημάδι. Αυτό λοιπόν ρωτάω. Και να μείνουμε λοιπόν σε αυτό το ερώτημα, να μείνουμε να περάσουμε αμέσως σε διάλειμμα και να πει δίνουμε στο ερώτημα αυτό το δικό σας, κύριε Λαπητήτη, μπορείτε και εσείς να στέλνετε τα δικά σας μηνύματα σε ένα σύντομο διάλειμμα και πάλι εδώ στο Μέρι.